Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και έναν πρωταθλητή Ελλάδος και κυπελούχο και νομίζω ένας από τους ανθρώπους που έδωσαν έτσι πολύ μεγάλη όθηση στον ΠΑΟΚ και είναι κομμάτι της ιστορίας. Έτσι είναι Κώστα, όπως πάρα πολλοί βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη. Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σα, γεια σα. Και εδώ και τον Κώστα, έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Όντω, καλό μεσημέρι. Αρκετά χρόνια, τον βλέπω βέβαια στις εκπομπές του, αλλά επειδή ξέρω πάρα πολλά χρόνια ότι ανήκει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ειδικά τις χρυσές εποχές, ξέρει πάρα πολύ καλά. Τον χαιρετώ. Γεια σου Παναγιώτη μου. Ας πείσαν τα μαλλιά μου. Με μαύρα μαλλιά με ήξερες. Κάτασπρα έγινε. Ναι, σε βλέπω στην τηλεόραση και λέω κοίτα πως γίναμε ρε. Κοίτα πως γίναμε. Έτσι είναι όμως. Τι, σίγουρα σε... Μια χαρά είσαι. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Είσαι μια χαρά πας. Ταλεντάρες βγάζεις. Δεν έχεις ανάγκη. Αυτό που αγαπάμε και από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει αυτό που το αξίζει. Πριν πάμε λίγο, κύριε, πριν πάμε λίγο στο παιχνίδι του σημερινό, κύριε Κερμανίδη, δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε για το πώς βιώνετε, όχι εσείς απαραίτητα, αλλά τα παιδιά που έχετε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είναι ένα θέμα που το έχουμε δείξει και δεν έχουν δώσει, νομίζω, όλη αυτή η ειδική την προσοχή στα παιδιά. Τι σημαίνει για ένα παιδί 8, 9, 10 ετών να μην μπορεί να κάνει προπόνηση, να μην είναι με τους φίλους του, γιατί δεν είναι μόνο η προπόνηση, φαντάζομαι. Είναι. Εδώ τώρα συμπληρώνω σχεδόν ένα χρόνο, αν βάλω όλη την περίοδο που χάσαμε, περίπου ένα χρόνο που τα παιδιά δεν προπονούνται συστηματικά, δεν παίζουν ποδόσφαιρο, γιατί μιλάω περισσότερο για τα μικρά παιδιά, τα 10 ετών, 12, 8, εκεί. Αυτά είναι που χαιρόταν το ποδόσφαιρο. Οι πιο μεγάλοι είναι, μπορούν και ατομικά να δουλέψουν, να κάνουν πράγματα, αλλά αυτά τα παιδάκια που ήταν συστηματικά μέσα στο γήπεδο, φανταστείτε εμάς το χρόνο περίπου 200 συμμετοχές είχαν τα παιδάκια αυτά σε προπονήσεις και αγώνες συνολικά, δηλαδή η ζωή τους ήταν το ποδόσφαιρο. Φανταστείτε αυτό τώρα πια, εδώ και ένα χρόνο περίπου δεν είναι μέσα στα γήπεδα, έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, παίζουν βέβαια λίγο έξω, αλλά η ουσία είναι ότι χάσαν όλο αυτό που αγαπούσαν, και τους φίλους τους, έτσι δεν είναι, όχι μόνο, και τους φίλους τους χάσανε. Βέβαια, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί ένα παιδάκι 10 ετών είναι και ο φίλος του, είναι μέρος της κοινωνικοποίησης. Βέβαια, μα κάνανε, ήταν για αυτούς το γήπεδο, ήταν το δεύτερο σπίτι τους. Ήταν η παρέα τους, τα φιλαράκια τους, τα γενέθλιά τους κάνανε μαζί, τις γιορτές τους, δηλαδή... Καταλαβαίνετε τι χάσανε αυτά τα παιδάκια εδώ και τόσο καιρό και ξέρετε τι. Τώρα λέω πότε θα μας δώσουν την ελευθερία να δουλέψουμε ξανά. Βλέπω αργήσανε πάρα πολύ και δεν ξέρω αυτά τα παιδάκια και πόσα θα επιστρέψουν, πόσα θα συνεχίσουν. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο θέμα. Όπως πολύ μεγάλο θέμα είναι, πέρα από το κοινωνικό πρόβλημα και το ουσιαστικό για τα παιδιά, και τι γίνεται με τις επιχειρήσεις όπως η δική σας. Γιατί δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες στον κλάδο του αθλητισμού, του μαζικού αθλητισμού, τα γυμναστήρια, αλλά είναι και οι υπάλληλοι. Μα εμείς είχαμε 8 προπονητές, φανταστείτε αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν να δουλέψουν, είναι όλοι με διπλώματα UEFA, σπουδαγμένοι. Αυτή ήταν σχεδόν η δουλειά τους, δεν κάναν τίποτα άλλο οι περισσότεροι. Και αυτά τα παιδιά περιμένουν να ξαναεπανέλθουν. Είναι θέμα. Δεν είναι έτσι το πράγμα, δεν πρέπει να περάσει έτσι και η πολιτεία πρέπει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα πώς να βοηθήσει και τα αθλητικά κέντρα κυρίως, αλλά και τις ακαδημίες οι οποίες κάναμε ένα κοινωνικό έργο και μέσα από αυτό βέβαια με τη βοήθεια των γονιών, των μελών, με τις συνδρομές τους προσπαθούσαμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά, γιατί ό,τι κάναμε για τα παιδιά κάνουμε. Φαντάζομαι κύριε Κερμανίδη ότι μαζί με την εστίαση θα ανοίξουν και οι ακαδημίες, δηλαδή αν ανοίξουν και τότε κάτι άλλο παίζει. Τώρα έτσι όπως φαίνεται, φαντάζομαι. Όπως φαίνεται μετά το Πάσχα, αν επανέλθουμε. Θα το δούμε. Ωραία. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Ποιο Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης θυμάστε πιο έντονα? Έχετε παίξει πάρα πολλά.
Καλά, έχω ζήσει 8 χρόνια παίζοντας στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε ότι έζησα φοβερές στιγμές και μέσα στην Τούμπα αλλά και μέσα στο Χαριλάου. Έζησα αντιστάσεις, φανατισμό, πάθος, ίντριγκες, τι να πω, αγώνες απίστευτους. Σίγουρα δεν συγκρίνονται με τους τωρινούς αγώνες, είναι τελείως διαφορετικοί και ιδιαίτερα τώρα με τον κορονοϊό που δεν μπορεί να πάει και ο παδός του στο γήπεδο, είναι τελείως κρύο πράγμα. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Εγώ δεν ξεχνάω ορισμένα παιχνίδια, βεβαίως, ιδιαίτερα το πρώτο παιχνίδι που είχα παίξει μέσα στην Τούμπα μπροστά στους 45.000 και κόσμο με τον Άρη και άλλα παιχνίδια τα οποία ήταν μέσα στο Χαριλάου όπου είχαμε αγώνα όπου χάναμε και στο 80, μέσα σε 2 λεπτά το ανατρέψαμε και το κερδίσαμε τον αγώνα. Δηλαδή έζησα άπειρες καταστάσεις. Είχαμε αγώνα όπου διακόπη και λόγω φασαρία το χάσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή είχαμε καταστάσεις φοβερές. Έτσι το πιο αυτό που ρώτησε ο Στέρκιος, ένα που ξεχωρίζει ας πούμε παιχνίδι που θα το έχετε στο μυαλό σας χρόνια. Τι να πω, ξεχωρίζει. Όλα ήταν παιχνίδια ξεχωριστά μπορώ να πω, γιατί όλα ήταν πρώτο θέμα στην πόλη μας. Αλλά δεν είναι έτσι η κατάσταση. Όταν ήταν οι αγώνες Άρης ΠΑΟΚ, ήταν πρώτο θέμα στην πόλη. Δεν βρίσκεσαι εισιτήρια. Πρέπει να έχεις πάρει 2 μήνες, 3 μήνες πριν το εισιτήριο. Αν πήγαινες τελευταία στιγμή, μόνο μαύρη αγορά θα το βρίσκες. Υπήρχαν και μέσα από τον τύπο κόντρες μεγάλες. Ζούσε όλη η πόλη για αυτό το ντέρμπι. Αυτό ήταν που με εντυπωσίαζε περισσότερο. Δηλαδή όταν ήταν αυτό το ντέρμπι, νεκρώναν τα πάντα στη Θεσσαλονίκη και συζητούσαν μόνο για αυτόν τον αγώνα. Την εβδομάδα των αγώνων, κύριε Κερμανίδη, που πριν τον παιχνίδι, ναι, αν είχατε φίλους παίκτες από τον Άρη, παγώναν οι σχέσεις για μια εβδομάδα, 2-3 μέρες ή όχι? Γιατί φαντάζομαι θα είχατε σχέσεις με παίκτες. Το ερώτημα είναι αυτό. Εμείς είχαμε καλές σχέσεις εκτός γηπέδου, τότε οι υποσχεστές, αλλά μέσα στο γήπεδο υπήρχε τέτοιο πάθος, είναι σαν να μην γνωριζόμασταν, έπεφτε πολύ, πολύ ξύλο και ήταν άλλο. Εγώ προσωπικά, ο οποίος είχα και τον γαμπρό μου, αν ξέρετε, τον Ανανιάδη, τον Γιώργο που έπαιζε στον Άρη, όχι, μια εβδομάδα δεν τον, όχι μια εβδομάδα και παραπάνω όταν είχαμε τον αγώνα, δεν μιλούσαμε, δεν βλεπόμασταν, ετοιμαζόμασταν και άφησα την πλευρά του και εγώ από την πλευρά μου για τον αγώνα. Και το είχαμε και με όλα τα παιδιά αυτό, δηλαδή δεν ήταν, γιατί και ο Άρης είχε παιδιά που είχαν έρθει από έξω, όπως ο Ζήντρος, όπως ο Μόκαλης, όπως και άλλα παιδιά, και είχε και πάρα πολλούς διεθνείς παίκτες. Είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, αλλά παραμονές αγώνους δεν γνωριζόμασταν καν. Γιατί ξέραμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι θάνατος σου, η ζωή μου. Ναι. Τώρα τα πράγματα δεν είναι έτσι και δεν είναι έτσι γιατί οι ομάδες αλλάζουν πολύ πιο εύκολα παίκτες. Τότε ένας παίκτης έμενε 10 χρόνια, δηλαδή μπορεί να έχει παίξει σε 20 παοκάρες, ας πούμε, ή σε περισσότερα. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Μακάρι να μπορούσαν και αυτή την εποχή να έπαιζα και αυτό που συμβουλεύω σε όλα τα παιδιά, τα νέα παιδιά, εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία. Μόλις κάνετε το πρώτο συμβόλαιο, ρίξτε όλες τις δυνάμεις σας και όλο το σώμα σας για να κάνετε καριέρα και να εξασφαλίσετε όλο το μέλλον σας, το δικό σας, αλλά και των παιδιών σας και των εγγονιών σας. Γιατί κακά τα ψέματα, σήμερα ένας καλός ποδοσφαιριστής μέσα σε μια δεκαετία μπορεί να εξασφαλίσει όλο το μέλλον του. Όλης της οικογένειάς. Δηλαδή, κύριε Κερμανίδη, πριν τα παιχνίδια... Συγγνώμη. Δηλαδή, πριν τα παιχνίδια, πάω Κάρης,
δεν είχατε συνομιλίες στο κέντρο του γηπέδου με τους αντιπάλους, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, πριν την υποθέρμανση. Τώρα βλέπουμε πηγαδάκια, δύο τους αντιπάλους ομάδας, δύο από την ομάδα. Δεν υπήρχε και ούτε... ούτε στο τέλος υπήρχαν χαιρετούρες, δεν θυμάμαι να υπήρχαν χαιρετούρες. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Δεν. Είναι σε μία πλευρά, κάναμε την προθέρμασή μας, ο Άρης στην άλλη πλευρά την προθέρμαση και λέγαμε πότε να ξεκινήσει να πέσουν τα κορνιά. Δεν υπήρχαν, και καταρχάς δεν τολμούσες να πιάσεις χέρι μπροστά σε 20-30 χιλιάδες κόσμο με τον αντίπαλό σου. Θα τα ακούγες πάρα πολύ άσχημα. Δεν επιτυχόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που βλέπω πολλές φορές στην Τούμπα μετά από κάποιο άσχημο αποτέλεσμα, να δίνουν χειραψίες με τον αντίπαλο, σαν να μην συνέβη τίποτα, να πάνε στον κόσμο να χαιρετάνε. Αυτό σε εμάς δεν υπήρχε. Αν κάναμε γκέλα μέσα στην Τούμπα, δεν κερδίζαμε αγώνα, σκύβαμε το κεφάλι και φεύγαμε γρήγορα. Γιατί τα ακούγαμε πάρα πολύ άσχημα. Όχι να δώσουμε και χέρι στον αντίπαλο. Δεν υπήρχε. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Έγινε πολύ πιο κοινωνικό. Έγινε πολύ πιο πολιτισμένο, για να το πω έτσι. Πολύ πιο πολιτισμένο. Ίσως έτσι έπρεπε να γίνει κιόλας. Γιατί και εμείς αυτό που είχαμε τότε, ειδικά στα ΜΑΤ Άρης, ΠΑΟΚ, Τέρμπι, πάρα πολλές διακοπές είχαμε στα παιχνίδια μας μέσα. Γιατί υπήρχε το σκληρό παιχνίδι. Αναδικούσε ο διαιτητής, ορμούσαμε και διεκόπτονταν ο αγώνας. Δηλαδή είχαμε καταστάσεις διαφορετικές. Μάλιστα. Πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Τι βλέπετε? Παιχνίδι. Αν θέλετε την άποψή μου. Είναι ένα παιχνίδι που... μετά από πολύ καιρό, μπορώ να πω, μετά από χρόνια, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τους δύο συλλόγους. Και ο Άρης σαν γηπεδούχος, αλλά και ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να επιβεβαιώσει την ισχύ του, την ανωτερότητά του, το μπάτζετ που έχει... τελείως διαφορετικό από τον Άρη και την αξία των παικτών του, σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να το επιβεβαιώσει και να επικρατήσει και να πάρει το παιχνίδι. Από την άλλη μεριά όμως και ο Άρης δείχνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία φέτος, δείχνει μια σταθερή πορεία, δείχνει παίκτες αξιόλογους, δείχνει μια οργάνωση, τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω, και κυρίως σταθερότητα. Σίγουρα, για να μιλήσω από πλευράς ΠΑΟΚ, δεν θα είναι ένα εύκολο απόγευμα για τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει οι παίκτες πραγματικά να δώσουν κάτι παραπάνω στο σημερινό αγώνα. Θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και θα πρέπει να χτυπήσουν εκεί που θα τους πει ο προπονητής, με ποια στρατηγική θα παίξει η ομάδα για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Είναι και μια μάχη πάγκων σημερινή, δηλαδή του Πάμπλο Γκαρσία απέναντι στον Μάντσο. Σίγουρα θα παίξει ρόλο. Σίγουρα θα παίξει ρόλο ο τρόπος που θα παίξουν οι δύο ομάδες, οι θέσεις, οι αλλαγές, η στρατηγική που θα επικρατήσει και από τις δύο πλευρές των προπονητών. Και νομίζω ότι θα έχει μεγάλη αξία να το δούμε και βέβαια. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλύτερο υλικό και από τον πάγκο, γιατί σε αυτά τα μάτς μετράει και πάρα πολύ η αξία των παικτών που θα μπουν από τον πάγκο, όπου εκεί νομίζω ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο ισχυρός και μπορεί να αντικαταστήσει και να βάλει παίκτη απ' έξω εισαξιό και ακόμα και καλύτερο. Άρα αυτό είναι ένα όπλο νομίζω για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα αξιοποιηθεί, αλλά... θα μετρήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα σε αυτόν τον αγώνα. Ποια είναι η αχίλιος πτέρνα του φετινού ΠΑΟΚ, κύριε Κερμανίδη, σύμφωνα με την άποψή σας? Τι δεν σας αρέσει, περιμένατε κάτι καλύτερο? Εμείς μέσω αμυντικά νομίζω έχουμε θέμα φέτος. Μέσω αμυντικά η ομάδα δεν μπορώ να πω ότι δεν σκοράρει, αλλά δυστυχώς φέτος δεχτήκαμε αρκετά γκολ.
σε ανύποπτες φάσεις, σε ξαφνικές αντιπιθέσεις, σε στατικές φάσεις. Έχουμε δεχτεί περισσότερα γκολ από κάθε άλλη χρονιά. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αδύναμη μας πλευρά, την οποία σήμερα πρέπει να το προσέξουμε. Ο Άρης είναι ομάδα η οποία μπορεί να μην σκοράρει πολύ, αλλά μπορεί όμως με ένα γκολ να κρατήσει πίσω, γιατί είναι ομάδα τελείως αντίθετα. Δηλαδή στην άμυνα νομίζω ότι δείχνουν μια σταθερή έτσι, αμυντική συμπεριφορά σε όλη τη φετινή χρονιά. Έτσι είναι. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό είδα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να πιέσει πάρα πολύ τον Άρη. Αν θέλει να πάρει το παιχνίδι, πρέπει να αναγκάσει τον Άρη να είναι μέσα στην περιοχή του και να τον πιέζει στο μισό γήπεδο για να βγάλει πολλές φάσεις και να μην απειληθεί πίσω. Δηλαδή πρέπει να τους έχει στο μισό γήπεδο να πιέζει για να κάνει ευκαιρίες και γκολ. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σας άρεσε, κάτι πρώτο τελευταίο από μένα, σας άρεσε ο ΠΑΟΚ, κύριε Κερμανίδη, με τον Ολυμπιακό? Με την τριάδα πίσω, τον Αντρέ, δεξί στόπερ, Ροντρίγκο, Μπάμπα στα πτέρυγες, σας άρεσε? Ναι, ήταν καλός ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον αγώνα. Βεβαίως ήταν καλός και η αμυντική συμπεριφορά ήταν καλή, έπαιξε πειθαρχημένα, οργανωμένα. Είχε μια στρατηγική, φάνηκε ξεκάθαρα. Νομίζω και πιστεύω ο ΠΑΟΚ έχει υλικό για να παίξει οποιοδήποτε σύστημα θέλει. Έχω αυτή την εντύπωση. Μπορεί να παίξει και το 4-4-2 και το 3-5-2 και όπως τα λέτε, μπορεί να τα παίξει. Έχει το υλικό. Βέβαια αυτά πρέπει να δουλεύονται και μέσα από την προπόνηση. Μπορούν να τα βγάζουν στους αγώνες. Αλλά με τον Ολυμπιακό πραγματικά ήταν καλά στημένη η ομάδα και οι επιθέσεις μας ήταν φαρμακερές και θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο το σκορ. Χωρίς να κινδυνεύσουμε, γιατί ο Ολυμπιακός ίσως είναι το μοναδικό μάτς που δεν έκανε ευκαιρίες. Το λάθος του ΣΒΑΠ που είχε δοκάρει ο Ολυμπιακός. Στην αρχή του αγώνος έκανε μια-δυο φάσεις νομίζω, αλλά γενικά δεν έκανε τίποτα επιθετικά σε αυτό τον αγώνα. Ωραία. Κύριε Κερμανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Χαρήκαμε που σας είχαμε παρέα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είσαστε καλά και νίκη εύχομαι στον ΠΑΟΚ σήμερα.